Γεια σας ρεμπελάκια, σήμερα θα φτιάξουμε κάτι πολύ όμορφο. Για ρίχτε μια ματιά και πείτε μου. Βλέπετε τίποτα περίεργο? Τώρα, σήμερα θα φτιάξουμε αυτό το πολύ όμορφο πραγματάκι για να κρύβουμε ή να κρυβόμαστε. Δεν θα γίνεται αντιληπτό από κανέναν, εάν δεν σκάψει φυσικά. Τι λέτε, το ξεκινάμε? Γεια σας ρεμπελάκια, καλώς ήρθατε στο Rebel Games, ένα ακόμη tutorial που αφορά το Minecraft και συγκεκριμένα τη Redstone. Σήμερα θα δούμε λιγάκι πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το όμορφο πράγμα. Αυτό τι είναι λοιπόν? Αυτό είναι μια καταπακτή η οποία μας βοηθά να κρύψουμε κάτι σημαντικό για εμάς με αυτό τον πολύ όμορφο τρόπο. Έχουμε εδώ πέρα τα σκαλάκια μας, τα οποία οδηγούν κάτω σε κάποιο κρυσφύγετο, κάποια βάση, υπόγεια ή κάποιο θησαύρο φυλάκι που μπορεί να έχουμε, να κρύβουμε τα διαμάντια μας και δεν θέλουμε να το βλέπουν κακά μάτια. Έτσι πάρα πολύ όμορφα, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πως φτιάχνεται αυτό το όμορφο πράγμα. Ξεκινάμε κάπως έτσι. 8 μπλοκ στην ευθεία επί 2 και 10 μπλοκ στο πλάι επί 2 πάλι, έτσι. Μετά συνεχίζουμε. Εσείς ακολουθήστε με απλά. Ακολουθήστε τα βήματά μου και το αποτέλεσμα είναι σίγουρο. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Δείτε το καλύτερα από όλες τις γωνίες για να σιγουρευτείτε ότι το έχετε κάνει σωστά και συνεχίζουμε. Φτιάχνουμε τις απαραίτητες εσοχές ώστε να ταιριάξει ο μηχανισμός για τη Redstone. Να κοιτάξω να σιγουρευτώ πως έχω κάνει κανένα λάθος, έτσι. Μην σας πάρω στο λαιμό μου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε πίστον, στίκι πίστον, τα οποία μπαίνουν εδώ ακριβώς. Από πάνω, stairs. Και ξεκινάμε το σκάψιμο. Όπα, λάθος. Δεν ξεκινάμε το σκάψιμο ακόμα. Βάζουμε ακριβώς μπροστά άλλο ένα ζευγάρι stairs. Τώρα ξεκινάμε το σκάψιμο. Και εδώ πέρα κάτω μπορούμε να φτιάξουμε το κρυσφύγετό μας, τη βάση μας, το σπίτι μας, ένα θησαυροφυλάκιο, κάτι. Storage room, τις φάρμες μας, οτιδήποτε γουστάρουμε τέλος πάντων. Πάμε ξανά πάνω. Ναι. Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη, θα σπάσουμε αυτά για τώρα, ώστε να μπορούμε να βάλουμε τα πιστόνια μας σε αυτή τη φορά. Και συνεχίζουμε μετά με τα τούβλα ξανά. Τώρα αν κάποιος είναι αρκετά επιδέξιος ώστε να
δεξιοτέχνης ώστε να βάλει τα πιστόνια χωρίς να σπάσει τα τούβλα, ελεύθερα να το κάνει. Πάνε και τα πίστον, τα βάλαμε. Πάμε τώρα στον κύριο μηχανισμό για τη redstone. Έχουμε repeaters. Πρώτο repeater εδώ, στα 4 κλικ, στα 3, στα 2, στο 1 και εδώ πέρα βάζουμε σκέντη redstone και τα ενώνουμε όλα μεταξύ τους. Πάμε στην άλλη πλευρά ή από τα ίδια. 4, 3, 2, 1, redstone και τα ενώνουμε πάλι μεταξύ τους. Με τη διαφορά ότι εδώ θα βάλουμε ένα extra repeater στα 4 κλικ και αυτό είναι. Εδώ τώρα, έχω επιλέξει να χρησιμοποιήσω quartz γιατί μου αρέσει σαν υλικό, οπότε βάζουμε ένα εδώ, redstone εδώ, όχι ψέματα σας είπα, redstone εδώ, ένα torch εδώ και ξαναπάμε repeaters, έναν εδώ χωρίς να πειράξουμε τα κλικ, ένα εδώ στα 4 κλικ και ένα κοιτώντας το κύβο από εδώ στα 4 κλικ και τα ενώνουμε μεταξύ τους. Ωραία μέχρι εδώ. Φαντάζομαι όλα καλά. Τώρα ενώνουμε και τις δύο πλευρές με τα πιστόνια μας και είμαστε ok. Ο μηχανισμός είναι 80% έτοιμος. Τώρα θα χρειαστούμε και ένα διακόπτη για να ενεργοποιούμε την κατασκευή μας, όποιος θα είναι τύπου flip-flop. Δύο μπλοκ της αρισκίας μας εδώ, αρκεί να είναι συμβατά με τη redstone, να επιτρέπεται η χρήση redstone, στην ουσία να μην είναι διάφωνο μπλοκ. Στική πίστον, ένα εδώ και ένα εδώ, όπα. Λάθος, δεν έπρεπε να βάλω ακόμη τα torch. Πιστόνι εδώ και ένα μπλοκ redstone εδώ. Τώρα μπορούμε να βάλουμε και τα torch. Έλα πουλάκι μου, ανέβα. Τώρα στην πάνω πλευρά ψεκάζουμε. Και φτιάχνουμε το διακόπτη μας. Και παίρνουμε και λίγο redstone και την φέρνουμε ακριβώς εδώ. Ψέματα. Εδώ. Και νομίζω ότι η κατασκευή μας λειτουργεί κανονικότατα. Τώρα θα μου πεις, εάν είμαστε τώρα μέσα και θέλουμε να την κλείσουμε από μέσα την κατασκευή μας, τι κάνουμε? Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό. Ελπίζω να μην βγω σούρμενα από εδώ. Και κοίτα να δεις πόσο κοντά έπεσα, έτσι. Οπότε να το είχα υπολογίσει. Για να το σουλουπώσουμε λιγάκι. Λοιπόν, για να κάνουμε και την κατασκευή μας να κλείνει και από μέσα, αρχίσουμε και τραβάμε redstone. Εδώ θα βάλουμε ένα repeater, γιατί γνωρίζουμε ότι η redstone μετά από τα 15 block δεν λειτουργεί. Και τραβάμε γραμμούλα μέχρι εδώ, που θα στήσουμε
τον δεύτερο διακόπτη ώστε να κλείνει από μέσα η κατασκευή μας. Και είμαστε έτοιμοι. Δεν νομίζω να ήταν κάτι πολύ δύσκολο. Πάμε έξω να δείτε ότι ο διακόπτης αυτός, τύπου flip-flop, κλείνει από όλες τις πλευρές. Είτε μέσα είμαστε, μπορούμε να ανοίξουμε και να κλείσουμε, είτε απ' έξω. Τώρα, το πώς θα καμουφλάρετε την κατασκευή σας για να μην γίνετε αντιληπτοί, είναι στη δική σας φαντασία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις γνώσεις σας, ώστε να μην γίνει αντιληπτή η όλη κατασκευή από κανέναν. Αυτά από μένα. Ελπίζω να σας άρεσε το tutorial. Ελπίζω να ήταν αρκετά εύκολο και αντιληπτό από όλους σας. Εάν θέλετε, αν έχετε κάποια επιθυμία για κάποιο άλλο tutorial, στείλτε μου στα comments τι θέλετε να φτιάξουμε και θα το φτιάξουμε παρεούλα την επόμενη φορά. Αυτό το design της κατασκευής το έχω δει και από άλλους youtubers. Έχω βάλει δηλαδή τις προσωπικές μου πινελίες και το έχω αλλάξει λιγάκι και ετοιμάζω και τη δεύτερη version, την οποία θα τη δούμε στην πορεία. Θα είναι πιο compact και ακόμη πιο απλή στο στήσιμο, συν το ότι λειτουργεί και στην 1.8 version του Minecraft. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη φορά, μέχρι το επόμενο tutorial, εσείς like αν σας άρεσε, κάντε ένα share να το δουν και οι φίλοι σας, subscribe αν δεν έχετε κάνει, και να ξέρετε ότι όλα τα κοινωνικά δίκτυα που μπορείτε να μας βρείτε υπάρχουν στην περιγραφή, καθώς και πληροφορίες για το texture pack που χρησιμοποιώ και για τα specs του υπολογιστή στο οποίο κάνουμε τα tutorials και τα video games, που αν θέλετε ρίχτε τους μια ματιά να μας πείτε τη γνώμη σας. Αυτά από μένα, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολούθησατε και το σημερινό επεισόδιο και θα τα πούμε κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Bye σας!